Ναι, ναι, αλλά εγώ ήμουν λίγο σε δύσκολη θέση, ήταν ο μπαμπάς μου. Ναι, εντάξει, να βλέπω ότι δημοκρατούνται οι φέρες από τον πρώτο του. Δεν ξέρω, συγγνώμη, η άποψή μου προσωπική. Εμείς πάντως έχουμε δημοπρατήσει πάρα πολλές φορές και κοσμήματα και αντικείμενα της πρώην βασιλικής οικογένειας Ελλάδας που έβλεπα τώρα και πολλών άλλων διακεκριμένων ανθρώπων, ηθοποιών και συγγραφέων και ποιητών. Οπότε νομίζω ότι είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που έχει μεγάλου οίκου δημοκρασιών. Τους όμως, τους σωστά, σωστά, σωστά. Εμείς το λέμε συναισθηματικά, κύριε Τσαγκαράκη. Συναισθηματικά το λέμε. Εκτός από αυτό, όποιος έχει την νόμιμη κατοχή των αντικειμένων, έχει και το δικαίωμα. Ναι, παιδιά, εγώ μίλησα λίγο συναισθηματικά. Είπα τη γνώμη μου. Γι' αυτό έχουν και μια άλλη διάσταση, συλλεκτική διάσταση, ακριβώς λόγω της πρόβλεψής τους. Μάλιστα. Δεν είναι δύο απλά κοσμήματα. Και κύριε Τσαγκαράκη, είστε εξαιρετικός στο κάθορτο. Θα σας πούμε κάποια Σαββατοκύριακο, σας βλέπουμε. Ευχαριστώ.